Γεια σας. Όσοι παρακολουθείτε τα βίντεό μου, ευελπιστώ πως έχετε πλέον μάθει πολύ καλά ότι μαγικοί τρόποι για να πετύχεις άμεσα τον κάθε στόχο στη ζωή δεν υπάρχουν. Το ίδιο συμβαίνει και με το σώμα μας. Όπως με κάθε στόχο υπάρχουν κανόνες και μηχανισμοί οι οποίοι μας καθοδηγούν στο τι θα πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε στο επιθυμητό, και αυτό που σίγουρα ισχύει σαν πρώτος κανόνας είναι πως όλη η διαδικασία θέλει το χρόνο της, έτσι συμβαίνει και στο σώμα μας. Όπως με κάθε στόχο που υπάρχουν κανόνες και μηχανισμοί οι οποίοι μας καθοδηγούν στο τι θα πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε στο επιθυμητό, και αυτό που σίγουρα ισχύει σαν πρώτος κανόνας είναι πως η όλη διαδικασία θέλει το χρόνο της. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολλά λαμόγια που υπόσχονται με τα προϊόντα και τις και καλά καινοτόμες μεθόδους τους. Αυτό το καινοτόμες, πως θα πετύχετε αυτό που θέλετε χθες, χωρίς να αλλάξετε όμως κάτι από τη ζωή σας, χωρίς κόπο, χωρίς δίαιτες, χωρίς γυμναστική, χωρίς τίποτα, έτσι. Μην αυταπατάστε όμως. Εάν υπήρχε κάτι τέτοιο, θα σας το έλεγα πρώτα εγώ, και γιατί να το κρύψω. Ξέρετε πολύ καλά πως έχω τη συνήθεια να δίνω άπλετα πληροφορίες που ισχύουν. Το σώμα μας υπόκειται σε νόμους που δεν παραβιάζονται, ρε παιδιά. Και είναι τόσο προστατευμένοι αυτοί οι νόμοι που αν προσπαθήσεις να τους παραβιάσεις, το ίδιο σου το σώμα θα σε τιμωρήσει. Ξέρετε πόσοι έρχονται και μου λένε να τους αναλάβω γιατί έχουν καταστραφεί από την τάδε εταιρεία, από την τάδε δίαιτα, από το τάδε προϊόν, από την τάδε μέθοδο, την καινοτόμα, έλεος. Όπου πρέπει μετά εκεί να τους κάνω πρώτα ένα καλό format και να ρισέτε, για να μπορέσει να πιάσει μετά αυτό που θα τους δώσω. Γιατί δεν μπορεί να κάτσει πάνω στα παλιά δεδομένα. Παίρνοντας αυτό λοιπόν σαν κανόνα, θα σας επαναλάβω πως η μόνη τρόπη να πετύχεις σωματικούς στόχους είναι η διατροφή και η γυμναστική. Πάνω σε αυτά υπάρχουν βέβαια μέθοδοι, έτσι, και αλλάζοντας τις ρυθμίσεις τους μπορούμε να επιταχύνουμε τα αποτελέσματά μας. Σήμερα θα σας δώσω μία προπόνηση tip που θα σας βοηθήσει να επιταχύνετε τα αποτελέσματά σας στο μάχη σας. Είναι βέβαια για δυνατούς παίκτες και θέλει να έχετε προχωρήσει με τις προπονήσεις σας. Στηρίζεστε στη μέθοδο Ταμπάτα, όπου ανεβάζουμε full ένταση για 20 δευτερόλεπτα και σταματάμε για 10 δευτερόλεπτα, και όπου ένας κύκλος είναι 4 λεπτά, δηλαδή γύρω στις 8 ασκήσεις. Εγώ θα σας δείξω τον έναν κύκλο να δείτε πώς γίνεται, και εσείς ανάλογα τη φυσική σας κατάσταση μπορείτε να κάνετε και άλλους κύκλους. Τι θέλουμε να πετύχουμε με αυτό? Πώς θα το κάνουμε? Θα ανεβάσουμε παλμούς στο μέγιστο δυνατόν επί 20 συνεχή δευτερόλεπτα, και μπορούμε να το πετύχουμε, και θα αράζουμε που λέμε, έτσι, διάλειμμα, τίποτα θα κάνουμε για 10 δευτερόλεπτα. Και μπορούμε αυτό να το πετύχουμε με δύο τρόπους να ανεβάσουμε τους παλμούς. Είτε αυξάνοντας την ταχύτητα μιας άσκησης εκεί που μπορεί να αυξηθεί, είτε μεγιστοποιώντας το σφίξιμο και όχι την ταχύτητα, αν η μηχανική της κίνησης δεν μας επιτρέπει να εκτελέσουμε γρήγορα και κρηκτικά την άσκηση. Δηλαδή, άλλο να κάνεις ψαλιδάκια ως κοιλιακούς, ας πούμε, που μπορείς να εκτελέσεις με υψηλή ταχύτητα, και άλλο να κάνεις sit-ups ή ρόδα που δεν μπορείς να εκτελέσεις γρήγορα. Εκεί κάνουμε το δεύτερο τρόπο. Επίσης μπορεί να γίνει και συνδυασμός των δύο, έτσι, και ταχύτητα και σφίξιμο, ή να ρίξουμε ταχύτητα και να σφιχτούμε, έτσι, να το κάνουμε πιο αργά αλλά πιο σφιχτά όταν αρχίζουμε και τα παίζουμε. Οπότε στην αρχή μπορεί να γίνει γρήγορα και μετά είτε πιο αργά με σφίξιμο, πολύ σφίξιμο τομιών, είτε με ισομετρική κίνηση, δηλαδή στατικά, αλλά με πολύ σφίξιμο εκεί πάλι. Θα το δούμε στην πράξη βέβαια αυτό, που θα με δείτε να το εφαρμόζω. Μπορεί να μην τα παίξω την ώρα της άσκησης, εκείνη την ώρα, αλλά θα το κάνω για να σας δείξω πώς γίνεται πραγματικά. Επίσης, μπορείτε να αντικαταστήσετε με ό,τι άσκηση κοιλιακών θέλετε, για να μην βαριέστε. Πάμε λοιπόν να το δούμε στην πράξη μαζί. We'll be right back.
Ξεκινάμε, θα κάνουμε 4 ασκήσεις, sit-ups, ρόδα, άρσεις ποδιών και junk planks, έτσι, ψανίδες jacks. Ανάλογα την κόπωση μπορούμε και να τις μετατρέψουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι άσκηση θέλουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε με μέθοδο Ταμπάτα πώς μπορούμε να κάνουμε σιδερένιο στομάχι και κοιλιά.
Το ευχαριστιέσαι όμως. Εδώ δεν θα σας πω προσοχή, μην το δοκιμάσετε στο σπίτι. Εδώ θα σας πω μπείτε με τα τσαρούχια.